Το κουκί και το ρεβίθι. Μία εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Σκαρύπα. Τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Κίνινο μοσχοκάριδο και κόκκινο πιπέρι πότε δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή, να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Καλησπέρα φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 96,1. Είμαι η Παρασκευή Σκαρύπα και ακούτε την εκπομπή του Κουκί και το Ρεβίθι. Στην καινούργια αυτή περίοδο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως συνεχίζουμε την εκπομπή μαγειρικής. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους κατά τη διάρκεια των εκπομπών που θα μας παρουσιάζουν και εκείνοι τις δικές τους συνταγές αλμυρές και γλυκές, καθώς και πολλά δώρα για εσάς από τους χορηγούς της εκπομπής μας. Θα εγκαινιάσουμε τη νέα αυτή περίοδο της εκπομπής με δώρα από τη γνωστή και αγαπημένη σε όλους εταιρεία εκλεκτών αλαντικών Ιφαντής, η οποία θα προσφέρει αυτή την εβδομάδα 3 πακέτα με προϊόντα Ιφαντής σε 3 ακροατές που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό μας. Καλείτε λοιπόν από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας το 2551 30 68 13, αφήνετε το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για τα 3 πακέτα με προϊόντα Ιφαντής. Πάμε να πούμε λοιπόν ξανά το τηλέφωνο 2551 30 68 13. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην εκπομπή της Παρασκευής 4 Μαρτίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως κάθε φορά θα διαβάζουμε κάποια στοιχεία στην αρχή της εκπομπής μας για μυρωδικά, μπαχαρικά και τις ιδιότητες που έχουν για τον οργανισμό μας. Στη συνέχεια θα δίνουμε τις συνταγές μας και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα περνάμε στο γλυκό και κάποια μυστικά για την τέχνη της μαγειρικής. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το σαφράν. Το σαφράν λοιπόν, ή αλλιώς ο κρόκος, είναι γνωστός και με τις ονομασίες ζαφορά και σαφράνι. Είναι φυτό από το οποίο παράγεται ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά που υπάρχουν στον κόσμο. Το σαφράν προέρχεται από τον ύπαιρο του άνθους του φυτού κρόκος, η επιστημονική ονομασία του οποίου είναι κρόκος ο ήμερος. Η ιστορία του κρόκου ξεκινάει από την Ανατολή. Αναφορές χρήσης του φυτού αυτού βρίσκονται στη Μικρά Ασία καθώς και στην Αρχαία Αίγυπτο, όπου χρησιμοποιούνταν ως αρωματικό από την βασίλισσα Κλεοπάτρα και από άλλους φαραώ, ως αρωματική και σαγηνευτική ουσία. Διαδεδομένη ήταν η χρήση του και σε ναούς και σε ιερά μέρη ως αρωματική ουσία. Η χρήση του κρόκου απαντάται στη Μινωική αλλά και στην Κλασική Ελλάδα, όπου χρησιμοποιούνταν ως αρωματικό καθώς και ως χρωστική ουσία. Τοιχογραφίες που παρουσιάζουν λουλούδια κρόκου μπορεί κανείς να βρει στις ανασκαφές των Μινωικών ανακτόρων. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η τοιχογραφία με τις κροκοσυλέκτριες που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Στους αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστές οι φαρμακευτικές ιδιότητες του κρόκου, καθώς το χρησιμοποιούσαν για να καταπολεμήσουν την αϊπνία και τα δυσάρεστα αποτελέσματα του μεθυσιού από το κρασί. Επίσης χρησιμοποιούνταν και ως άρωμα στα λουτρά. Οι Άραβες χρησιμοποιούσαν τον κρόκο ως αναισθητικό και είναι αυτοί που το εισήγαγαν στην Ισπανία τον 10ο αιώνα. Αποτέλεσε βασικό συστατικό πάνω στο οποίο κτίστηκε η Ενετική Αυτοκρατορία, καθώς ήταν ένα από τα εμπορικά κέντρα. Σήμερα χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο στη ζαχαροπλαστική, στην αρτοποιία, καθώς και ως μέρος διάφορων διάσημων πιάτων, όπως για παράδειγμα η ισπανική παέγια. Το σαφράν περιέχει βιταμίνη α, βιταμίνες του συμπλέγματος β, βιταμίνη σε και λικοπένιο, το οποίο είναι γνωστό για τις αντικαρκινικές του ιδιότητες. Έχει έντονη αντιοξειδωτική δράση, ενώ τα καροτονοειδή που εμπεριέχει καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, συμβάλλοντας στην αντικαρκινική δράση και την αντιγύρανση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, το σαφράν βελτιώνει επίσης την εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη, ενώ έχει βρεθεί ότι έχει και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Σε ασθενείς με ήπια κατάθλιψη, στους οποίους χορηγήθηκαν 30 μιλιγκράμμ σαφράν την ημέρα επί ένα μήνα, παρατηρήθηκε βελτίωση της διάθεσής τους. Χρησιμοποιείται τέλος ως αντισπασμωδικό για τους πόνους στο στομάχι, έχει αντιθρομβωτικές ιδιότητες προστατεύοντας την καρδιά από τις καρδιαγγειακές παθήσεις και συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Υπολογίζεται ότι για να παραχθεί ένα κιλό σαφράν χρειάζονται πάνω από 150.000 λουλούδια. Έχει εκλεκτή αλλά έντονη και πικρή γεύση και στο φαγητό χρησιμοποιείται σε ελάχιστη ποσότητα, 2 με 3 ίνες αρκούν, όχι επειδή είναι ακριβό, αλλά γιατί σε μεγάλες ποσότητες θεωρείται τοξικό. Ταιριάζει ιδανικά στα θαλασσινά και το ριζότο. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις συνταγές μας που, όπως καταλάβατε, σήμερα θα έχουν σαφράν. Σε λίγο κοντά σας.
ξανά κοντά σας φίλοι ακροατές μετά το μικρό μουσικό μας διάλειμμα. Να προχωρήσουμε στις αλμυρές μας συνταγές. Όπως είπαμε, οι συνταγές που θα δώσουμε σήμερα θα έχουν σαφράν και σαν κύριο συστατικό έχουν το κοτόπουλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ένα κοτόπουλο με αμύγδαλα και σαφράν. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 μεγάλα στήθη κοτόπουλου, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 κλωναράκια σέλερι ψιλοκομμένα, 2 μικρά καρότα ψιλοκομμένα, μία σκελίδα σκόρδο λιωμένη, ένα φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλο, στίμονες από σαφράν, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού, 1 τρίτο του φλιτζανιού αμύγδαλα κοπανισμένα, αλάτι και πιπέρι και φυλλαράκια μαϊντανού για το γαρνίρισμα. Για την εκτέλεση. Ζεσταίνουμε το λάδι σε βαριά κατσαρόλα και τηγανίζουμε το κοτόπουλο να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Το μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να στραγγίσει. Στη συνέχεια αδειάζουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια, το σέλερι, τα καρότα και το σκόρδο και τηγανίζουμε σε μέτρια θερμοκρασία για 5 με 7 λεπτά, ώσπου να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Προσθέτουμε το ζωμό από το κοτόπουλο, το σαφράν και τα αμύγδαλα. Αλλά το πιπερώνουμε και αφήνουμε να βράσει. Αδειάζουμε στην κατσαρόλα πάλι το κοτόπουλο και προσθέτουμε αρκετό νερό για να το σκεπάσει. Μόλις αρχίζει να βράζει, βάζουμε το καπάκι και αφήνουμε να σιγοβράσει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για 30 με 40 λεπτά ώσπου να ψηθεί καλά. Βγάζουμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και το βάζουμε σε πιατέλα, όπου το σκεπάζουμε και το διατηρούμε ζεστό και στη συνέχεια βράζουμε τη σάλτσα που έμεινε στην κατσαρόλα μέχρι να πήξει ελαφρά. Στη συνέχεια περιχύνουμε το κοτόπουλο και σκορπάμε πάνω τα φυλλαράκια φρέσκου μαϊντανού για να το σερβίρουμε. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για το κοτόπουλο με αμύγδαλα και σαφράν θα χρειαστούμε 4 μεγάλα στήθη κοτόπουλου, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 κλωναράκια σέλερι ψιλοκομμένα, 2 μικρά καρότα ψιλοκομμένα, μία σκελίδα σκόρδο λιωμένη, ένα φλιτζάνι ζωμός κοτόπουλου, μισό κουταλάκι στίμονες από σαφράν, 1 τρίτο από το φλιτζάνι αμύγδαλα κοπανισμένα, αλατοπίπερο και φυλλαράκια φρέσκου μαϊντανού για το γαρνίρισμα. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη συνταγή μας. Στη συνέχεια θα δώσουμε ένα κοτόπουλο με μπάμιες. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 1 κιλό μπάμιες, αλάτι και πιπέρι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ξύδι, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 κουταλάκια της σούπας λάδι, 4 ντομάτες ψιλοκομμένες, 500 γραμμάρια κοτόπουλο χωρίς κόκαλα, κομμένο σε μερίδες, από μπούτι ή στήθος, ό,τι μας αρέσει καλύτερα, 2 πιπεριές πράσινες σελωρίδες, μισό φλιτζάνι ζωμό κρέατος και λίγη ζάχαρη. Καθαρίζουμε τις μπάμιες, κόβοντας με κοφτερό μαχαιράκι το κοτσάνι σαν κόνο, προσέχοντας να μην κόψουμε πολύ και φύγουν οι σπόροι. Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κατεψυγμένες μπάμιες, οι οποίες είναι έτοιμες καθαρισμένες. Τις βάζουμε σε μεγάλο ταψί και τις περιχύνουμε με το ξύδι. Αυτό το κάνουμε για να απορροφήσει το ξύδι, τα σάλια που λέμε από τις μπάμιες και να μην βγουν στο μαγείρεμα. Βάζουμε λοιπόν τις μπάμιες σε μεγάλο ταψί, τις περιχύνουμε με το ξύδι και τις βάζουμε στο φούρνο να ψηθούν για λίγα λεπτά. Στο μεταξύ ζεσταίνουμε το λάδι σε κατσαρόλα και τηγανίζουμε το ένα από τα κρεμμύδια για να μαλακώσει. Ρίχνουμε μέσα τα κομμάτια του κοτόπουλου και ανακατεύουμε για 5-6 λεπτά. Συνεχίζουμε ρίχνοντας τις ντομάτες και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Προσθέτουμε τις μπάμιες, προσπαθώντας όσο γίνεται τα κεφαλάκια τους να είναι προς τα πάνω. Προσθέτουμε και τις πιπεριές, αλάτι και πιπέρι, τη ζάχαρη και το δεύτερο κρεμμύδι και ανακατεύουμε. Προσέχουμε να μην ανακατεύουμε την κουτάλα για να μην διαλυθούν οι μπάμιες, απλά κουνάμε την κατσαρόλα έτσι για να ανακοινωθούν τα υλικά. Προσθέτουμε το ζωμό κρέατος, σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει για 15 λεπτά περίπου ώστε να μαλακώσει καλά το κοτόπουλο χωρίς όμως να λιώσουν οι μπάμιες. Να επαναλάβουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Για το κοτόπουλο με μπάμιες θα χρειαστούμε 1 κιλό μπάμιες, αλάτι και πιπέρι, μισό φλιτζάνι ξύδι, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 κουταλιές της σούπας λάδι, 4 ντομάτες ψιλοκομμένες, 500 γραμμάρια κοτόπουλο χωρίς κόκαλα κομμένο σε μερίδες, 2 πιπεριές πράσινες σελωρίδες, 2 φλιτζάνια ζωμό κρέατος και λίγη ζάχαρη. Να περάσουμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και είμαστε κοντά σας σε λιγάκι με τις γλυκές συνταγές.
Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε τέρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντάς σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντάς σε ξένη αγκαλιά. Θέλω να πιω όλο το φόσφορο. Αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου. Θέλω να πιω όλο το φόσφορο. Αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου. Των βήματων με τις βαριές χανούρισες μαζί και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω ξανά κοντά σας φίλοι ακροατές, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Κουκί και το Ρεβίθι. Θα περάσουμε σε δύο γλυκές συνταγές, θα δώσουμε δύο κρέμες, μία κρέμα λεμονιού και μία κρέμα πορτοκαλιού, έτσι τώρα που είναι και της εποχής αυτά τα εσπεριδοειδή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κρέμα λεμονιού. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα φακελάκι άνθος αραβοσίτου με γεύση λεμόνι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, ελάχιστο αλάτι, δύο φλιτζάνια του τσαγιού νερό, δύο κρόκους, τρεις κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και δύο κουταλιές της σούπας κοφτές φρέσκο βούτυρο. Για την εκτέλεση, αναμειγνύουμε το άνθος αραβοσίτου, τη ζάχαρη και το αλάτι σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το νερό και ανακατεύουμε το μείγμα σε πολύ σιγανή φωτιά ώσπου να γίνει μια πηχτή κρέμα. Σε άλλο μπολ χτυπάμε ελαφρά τα κροκάδια και ρίχνουμε λίγη από την κρέμα. Τα προσθέτουμε όλα μαζί αφού ανακατευτούν στην υπόλοιπη κρέμα που σιγοβράζει και την ανακατεύουμε συνεχώς σε πολύ σιγανή φωτιά επί 2 λεπτά περίπου χωρίς να το αφήσουμε να βράσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και το βούτυρο. Αφήνουμε την κρέμα λεμονιού να κρυώσει και μπορούμε να την απλώσουμε ανάμεσα σε παντεσπάνι ή σε κέικ, να γαρνίρουμε την επιφάνεια του γλυκίσματος με κρέμα σαντιγί, με τριμμένο αμύγδαλο ή ό,τι άλλο μας αρέσει.
επαναλάβουμε τα υλικά για την κρέμα λεμονιού θα χρειαστούμε: ένα φακελάκι άνθος αραβοσίτου με γεύση λεμόνι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, ελάχιστο αλάτι, δύο φλιτζάνια του τσαγιού νερό, δύο κρόκους αυγού, τρεις κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και δύο κουταλιές της σούπας κοφτές φρέσκο βούτυρο. Να περάσουμε σε μια άλλη κρέμα, μια κρέμα πορτοκαλιού. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι: ένα φακελάκι άνθος αραβοσίτου πορτοκάλι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, ελάχιστο αλάτι, ένα φλιτζάνι του τσαγιού χυμό πορτοκαλιού, ένα φλιτζάνι του τσαγιού νερό, δύο κρόκους αυγού, μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού και δύο κουταλιές της σούπας κοφτές φρέσκο βούτυρο. Για την εκτέλεση, αναμειγνύουμε το άνθος αραβοσίτου πορτοκάλι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέτουμε το χυμό του πορτοκαλιού και το νερό και ανακατεύουμε το μείγμα σε πολύ σιγανή φωτιά μέχρι ότου γίνει μια πηχτή κρέμα. Ρίχνουμε λίγη από αυτήν την κρέμα στα κροκάδια που έχουμε προηγουμένως χτυπήσει με το σύρμα και αφού ανακατευτεί αυτό το μείγμα, το προσθέτουμε στην υπόλοιπη κρέμα που σιγοβράζει. Ανακατεύουμε σε πολύ σιγανή φωτιά για 2 λεπτά, χωρίς να αφήσουμε να πάρει βράση. Ύστερα την αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και το βούτυρο. Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτή την κρέμα μπορούμε είτε να τη σερβίρουμε σε μπολάκια και να τη γαρνίρουμε με σαντιγί, φρέσκα φρούτα ή ξηρούς καρπούς, ή να την κρατήσουμε σαν κρέμα για να γαρνίρουμε παντεσπάνι, κέικ ή να φτιάξουμε τούρτες. Να περάσουμε να δώσουμε και κάποια μυστικά, να πούμε σήμερα για την τέχνη της μαρέγκας. Ενώ οι μαρέγγες γεννήθηκαν σαν γλυκά οικονομίας για να χρησιμοποιηθούν δηλαδή τα σπράδια των αυγών που για κάποιο άλλο παρασκεύασμα καταναλώθηκαν μόνο οι κρόκοι τους, οι μαρέγγες επιβλήθηκαν πολύ γρήγορα στη ζαχαροπλαστική χάρη στην πολύ ελκυστική τους όψη και την πολύ ντελικάτη γεύση τους. Σε μικρούς και μεγάλους αρέσουν αυτά τα κάτασπρα μπαλάκια που θυμίζουν τη λευκότητα του χιονιού. Κάτι πολύ σημαντικό είναι και ότι το ασπράδι του αυγού είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτα. Πολύ συχνά οι μαρέγγες γαρνίρονται ή γεμίζονται με χτυπημένη κρέμα γάλακτος, σκέτη με σοκολάτα, αμύγδαλα, καρύδα ή χουρμάδες. Τα ασπράδια δεν είναι ανάγκη να είναι της ημέρας, αρκεί να τα έχουμε διατηρήσει μέσα στο ψυγείο σε ένα κλειστό δοχείο. Για να κάνουμε τις μαρέγγες πρέπει να χτυπήσουμε το ασπράδι μέχρι να γίνει κάτασπρο και πολύ σφιχτό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν το ασπράδι περιέχει έστω και ελάχιστο κρόκο ή το σπόρο του αυγού, ή αν το σύρμα ή τα άλλα σκεύη με τα οποία έρχεται σε επαφή δεν είναι εντελώς καθαρά. Καλό είναι να έχουμε ένα μπολ μόνο για τις μαρέγγες για να μην παίρνουν ξένες γεύσεις από άλλες χρήσεις. Επίσης, καλό είναι να περνάμε πρώτα το μπολ και το σύρμα με μια λεπτή φέτα λεμονιού. Όταν αρχίζουμε να χτυπάμε τα ασπράδια, δεν πρέπει να σταματάμε το χτύπημα πριν φτάσουμε στο τέλος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε να φτιάξουμε μια σφιχτή μαρέγγα. Στο μείγμα για τις μαρέγγες μπορούμε επίσης να προσθέσουμε εκτός από ζάχαρη άχνη, ψιλοκομμένα αμύγδαλα, τριμμένη καρύδα και κομματάκια από χουρμάδες. Με αυτά τα μείγματα μπορούν να φτιαχτούν μαρέγγες σε διάφορα σχήματα, από τις χαρακτηριστικές θικούλες που τις ενώνουμε 2-2 αφού τις γεμίσουμε με κάποια κρέμα, ως τις παστούλες που μπορούμε να τις βουτήξουμε ολόκληρες όταν ψηθούν στη λιωμένη σοκολάτα. Και επίσης μπορούμε να φτιάξουμε διάφορους δίσκους από μαρέγγες, βάζοντας τον ένα πάνω στον άλλον με ενδιάμεσες στρώσεις από κάποια κρέμα, για να φτιάξουμε μια όμορφη τούρτα. Η μαρέγγα επίσης χρησιμεύει για να ντύσει βρασμένα φρούτα και να γαρνίρει διάφορες τούρτες. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, το κουκί και το ρεβίθι. Δίνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, που όπως κάνουμε κάθε φορά θα δίνουμε νηστίσιμες συνταγές. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε.
Το κουκί και το ρεβίθι. Μία εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Σκαρύπα. Τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Κίνινο μοσχοκάριδο και κόκκινο πιπέρι ποτέ δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή, να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή.